Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Μάνο, καλημέρα. Καλημέρα, Χρήστος Άγγελος, στους ακροατές. Για να δούμε, τα πάρουμε από πού να ξεκινήσω τώρα, από πού να ξεκινήσω πραγματικά. Πάμε λίγο με το σημερινό, από εδώ θέλω να ξεκινήσω, από το τι θα γίνει σήμερα το απόγευμα στα Λακκώματα. Χρήστο, πραγματικά σήμερα έχουμε ο Αγροτικός Σύλλογος σε συνεννόηση με άλλους συλλογικούς φορείς και συνεταιρισμούς του νομού Καστοριάς έβγαλε μια ανακοίνωση που καλεί όλους τους φασολοπαραγωγούς σε επίπεδο σε μια συγκέντρωση, ναι. Μια κοινική συνέλευση θα τη χαρακτήριζα, για προσενημέρωση των φασολοπαραγωγών για το θέμα της πορείας των αποζημιώσεων της καλλιέργειας και τη λήψη αποφάσεων για το πώς θα κινηθούμε, πώς θα κινηθούν το επόμενο διάστημα. Δυστυχώς, όπως είπες εσύ, ότι το θέμα των αποζημιώσεων για το φασόλι δεν πηγαίνει καλά. Καθόλου καλά. Θυμάσαι, τα λέγαμε πριν από... πόσο ήταν, ναι. 10 μέρες. Περίπου 10 μέρες, ναι. Υπήρχε μάλλον η συνάντηση που έγινε στην ΠΕ Καστοριάς τότε παρουσία του Προέδρου του ΕΛΓΑ, του κυρίου Λικουρέτου, του βουλευτού του κυρίου Τζιγκαλάγια, του τότε θεματητού του Περιφερειακού του κυρίου Κασαπίδη, του τότε χωρικού του κυρίου Σαββόπουλου και όλων των περιφερειακών συμβούλων από την μεριά της παράταξης του κυρίου Κασαπίδη και όλων των συλλογικών φορέων και του αγροτικού κόσμου του νομού Καστοριάς. Σε εκείνη τη συνάντηση υπάρχουν νομίζω και αποσπάσματα δηλώσεων του Πρόεδρου του κυρίου Λικουρέτου. Είχαμε συμφωνήσει να τηρηθεί ένα χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τις αποζημιώσεις. Μάλιστα. Το χρονοδιάγραμμα έλεγε ότι και του κυρίου Βρόντζου, ήταν και ο κύριος Βρόντζου εκείνη τη συνάντηση, να μην το ξεχνάμε αυτό, ο προϊστάμενος του ΕΛΓΑ Κουζάνης. Τότε είχαμε πει ότι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου θα έχουν τελειώσει οι εγγραφές των πορισμάτων από πλευράς του υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Κουζάνης και ότι μέσα στο Δεκέμβριο θα προβεί ο ΕΛΓΑ στην πληρωμή του 40% των ζημιών. Ναι. Επίσης είχε αποφασιστεί να πάμε σε μια οριζόντια αποζημίωση, όπως ορίζει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, γιατί ο κανονισμός όταν μια ζημία ξεπερνάει ένα ποσοστό θεωρείται μεγάλη, έχει αυτή την ευχέρεια, την ευελιξία, για να πάει σε αυτή την κατεύθυνση αποζημίωσης, η οποία κατεύθυνση, Χρήστο, έχει μια, θα έλεγα, και ευελιξία πληρωμών και ένα χρονοδιάγραμμα πολύ μικρότερο εάν, από το να πάμε σε εξατομικευμένη. Το υπόμνημα που κατέθεσαν οι συλλογικοί φορείς στον κύριο Λικουρέτζο, εξηγούσαμε και τους λόγους που εκφράζαμε τη θέληση αυτή, γιατί αν πηγαίναμε σε μια εξατομικευμένη μπορεί να φτάνουμε και μέχρι τον Ιούλιο. Η ζημία ήταν τόσο μεγάλη στην φασολοκαλλιέργεια που πραγματικά ο κόσμος έχει εκφράσει την αδυναμία πλέον καλλιέργειας αν δεν μπορέσει να πάρει ένα ύψος αποζημίωσης και μέσα σε ένα χρονικό διάστημα πριν να βγούμε την άνοιξη. Το πρόβλημα λοιπόν πού είναι τώρα το και γιατί υπάρχει πολύ θολό τοπίο για τα φασόλια. Δηλαδή, ακόμη και σε αυτό το κομμάτι θα πάνε τόσο χάλια τα φασόλια φέτος. Ακόμη και στο κομμάτι η ζημιά που έχετε υποστεί φέτος είναι η πιο οφθαλμοφανής. Δηλαδή και ο ανίδεος μπορεί να το καταλάβει. Ακόμα υπάρχουν. Ούτε και σε αυτό λοιπόν μπορούμε να έχουμε την άμεση ανταπόκριση τώρα. Ασυγκόμιστα φασόλια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν φασόλια στα χωράφια. Λόγω των καιρικών συνθηκών δεν κατέστη δυνατόν να μπορέσουμε να τα συγκομίσουμε. Το πρόβλημα που είναι και το τελευταίο διάστημα, επειδή φτάσαμε πλέον στο Νοέμβριο, επικοινωνήσαμε και με το υποκατάστημα του ΕΛΓΑ για να ρωτήσουμε τέλος πάντων αν υπάρχουν τα πορίσματα, αν έχουν αποσταλεί στην Αθήνα για να υπάρξουν, να υπάρχει η πληρωμή. Δυστυχώς δεν έχουν προβεί σε αυτή την ενέργεια οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ και η επόμενη υπόσχεση που μας δώσαν είναι ότι θα μπορέσουν να στείλουν τα πορίσματα μέχρι τέλη Δεκεμβρίου. Χρήστο, ο αγροτικός κόσμος και οι καλλιεργητές του φασολίου δεν μπορούν να περιμένουν. Η ζημία είναι τόσο μεγάλη που
τα έσοδά τους από την πώληση των φασολιών που τέλος πάντων οι ποσότητες που σηκώμησαν είναι τόσο πενιχρά που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν ένα μεγάλο ποσοστό και πρόβλημα επιβίωσης. Δεν είναι η αποζημίωση ένα ποσό το οποίο θα τους δώσει την ευκαιρία να πληρώσουν κάτι ή να βγάλουν λεφτά. Ακόμα και είναι ένα ποσό το οποίο το χρειάζονται για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Όταν κάποιος παραγωγός συγκομίζει 30 και 40 κιλά του στρέμμα καθαρό φασόλι, δεν μπορεί να καλύψει ούτε τα εργατικά που χρειάζεται για τη συγκομιδή του. Άρα λοιπόν όχι τι θα γίνει εδώ, τι θα γίνει κύριε Μάνο εδώ τώρα, εμείς τι θα γίνει είχαμε, εδώ. Είχαμε μία, θα έλεγα, ένα μπαράζι επαφών τις τελευταίες μέρες στις συλλογικές φορές. Έχουμε μία εικόνα το τι συμβαίνει. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή το εντοπίζουμε στη μία αποστολή από το υποκατάστημα του ΙΛΓΑ των πορισμάτων. Για ποιο λόγο καθυστερεί το ΕΛΓΑ Κοζάνης να στείλει τα πορίσματα? Η δικαιολογία η οποία προβάλλεται, Χρήστο, είναι ότι υπάρχει ένας όγκος μεγάλης πολλής δουλειάς και δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν σε αυτά. Αλλά εγώ δεν ξεχνάω, και όπως δεν ξεχνάνε και οι συνάδελφοι που παραβρέθηκαν στη σύσκεψη, το ότι ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, συνομιλώντας με τον κύριο Βρότζο και η παρουσία όλων μας, του είπε... ότι αν χρειάζεσαι προσωπικό να σου στείλω. Αυτός είπε όχι. Τα καταφέρνω. Τα καταφέρνω. Κύριε Μάνο, λίγο να μετακινηθείτε, σας χάνουμε. Ναι, ναι, ναι. Ναι, με ακούτε. Ωραία, καλύτερα τώρα, ναι. Ναι, και με αποτέλεσμα να μην γίνει αυτή η πληρωμή όπως είχε συμφωνηθεί σε αυτήν τη σύσκεψη που έγινε. Το αποτέλεσμα είναι ότι δεν μπορεί ο κόσμος να όχι απλά να περάσει γιορτές, να ανταποκριθεί στα αυτά τα ευκόρως εννοούμενα, τα προς το ζήν. Καθημερινά γίνουμε μάρτυρες τηλεφωνημάτων από παραγωγούς φασολιών που λένε ότι δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε τη ΔΕΗ, να πληρώσουμε τη θέρμανση. Ο κύριος Βρόντζος λοιπόν πότε θα στείλει αυτά τα πορίσματα? Έχετε με τον κύριο Βρόντζο επικοινωνία για να πείτε το απόγευμα στους συναδέλφους σας? Που έγινε από μέλη του συλλόγου μου με τον κύριο Βρόντζο εχθές. Ωραία. Και από εμένα λέει για τέλη Δεκεμβρίου. Υπάρχει τέλη Δεκεμβρίου κάτι... να στείλουμε τα πορίσματα. Που σημαίνει ότι η πληρωμή θα γίνει από Ιανουάριο. Και δεν ξέρω αν θα γίνει τον Ιανουάριο, γιατί τον Ιανουάριο επικρατεί μια ιδιαίτερη κατάσταση στους οργανισμούς. Δεν γίνονται πληρωμές όσο γίνονται συνήθως. Να ρωτήσω όμως το εξής. Σήμερα το απόγευμα συγκεντρώνεστε. Απλά είναι για την ενημέρωση των φασολοπαραγωγών για το πού έχει το ζήτημα ή θα αναλάβετε και κάποιες άλλες πρωτοβουλίες ή δράσεις? Αυτό θα το αποφασίσει η Γενική Συνέλευση, Χρήστο. Αν πρέπει να αναλάβουμε και κάποιες άλλες πρωτοβουλίες και να προβούμε και σε κάποιες άλλες ενέργειες. Αυτό θα λέγεται κινητοποίηση, διαμαρτυρία. Δεν ξέρω, δεν θέλω να προκαταβάλω την απόφαση των συναδέλφων. Απλά ο κόμπος έφτασε στο φταίνει, Χρήστο. Επειδή όμως βρεθήκατε να το συνδυάσουμε. Τον Ιανουάριο οι φασολοπαραγωγοί ξεκινάνε και κάνουν αγορές υλικών για τη νέα σεζόν. Ξεκινάμε να αγοράζουμε τα καλάμια, ξεκινάμε να φτιάχνουμε τα καλάμια. Γι' αυτά και εμείς είμαστε στο Δεκέμβριο και δεν έχουμε ακόμα εικόνα, ακόμα και πώς θα γίνει ο τρόπος. Ούτε καν αυτό. Ενώ πώς θα πάμε σε οριζόντια αποζημίωση, όπως πήγαμε το 8 και το 12, θα πάμε σε εξατομικευμένη, ακόμα και αυτό το πλαίσιο. Είχαμε ακούσει για την οριζόντια, δεν ξέρω αν δεν θυμάμαι καλά, αλλά νομίζω για οριζόντια είχαμε ακούσει, δεν ξέρω. Εγώ από την ενημέρωση που έχω από τον ΕΛΓΑ Κοζάνης, αυτό δεν έχει αποσαφινιστεί. Δεν έχει αποφανιστεί. Λοιπόν, εσείς όμως τώρα που ήσασταν, πότε ήσασταν, την Τρίτη, δεν ήσασταν στην Αθήνα? Προχτές ήμασταν κάτω, ναι. Μπράβο. Στην Αθήνα. Εκεί βρήκατε και τον κύριο Λικουρέντζο, λοιπόν, τον ίδιο τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ. Τον ίδιο για το συγκεκριμένο. Μιλήσαμε για πολλά θέματα, αλλά μιλήσαμε και για το συγκεκριμένο. Να πω ότι, μια και το λέμε αυτό, λένε ότι για τον Παγετό η εξόφληση θα πραγματοποιηθεί τους δύο πρώτους μήνες του 2022. Έχουν πάρει κάποια χρήματα τώρα η Μήλο Παγράκη, δεν βρώνουν τις καλλιέργειες. Όπως είχε συμφωνηθεί, ναι. Ωραία, και τους πρώτους δύο μήνες θα εξοφληθούν παντελώς. Αυτό το κομμάτι νομίζω ότι τέλος πάντων θα εξοφληθούμε. Το επανέλαβε και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ. Ωραία, αφού το επανέλαβε και όλα για, για τον Παγετό το ρωτήσαμε και είπε ότι ο προγραμματισμός του οργανισμού είναι να πληρώσει τους δύο πρώτους μήνες για τα δαδρόδη. Για τα φασόλια του είπατε ότι ο ΕΛΓΑ στην Κοζάνη δεν στέλνει τα πορίσματα. Ναι, φώναξε σε εκεί παρουσία μας τον κύριο Καουκάκη, ο οποίος είναι ο προϊστάμενος των αποζημιώσεων για όλη τη χώρα. Του εξέφρασε τη δυσφορία του και προσπάθησε και με τη μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με
την προϊσταμένη του τμήματος του κ. Καουκάκη και έδωσε εντολή επί διαδικασία να επιταχυνθούν. Αλλά αυτό δεν φτάνει, Χριστό μου, συγγνώμη, αλλά εμείς χθες που είχαμε την επικοινωνία με τον Προκατάστημα, είπε ότι ο κ. Βρόντς ότι εγώ θα ακολουθήσω το δικό μου χρονοδιάγραμμα, αυτά μπορώ, αυτά κάνω. Εμείς δεν είμαστε υπεύθυνοι για να δώσουμε λύση. Χριστό, δεν είμαστε ούτε υπουργοί, ούτε πρόεδροι οργανισμών. Αυτό πρέπει να το δει πολύ καλά η κεντρική εξουσία, η κυβέρνηση. Ο βουλευτής μας, ο οποίος εκπροσωπεί την κυβέρνηση στο νομό μας, πρέπει να κάνουν κινήσεις έτσι ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα. Γιατί επαναλαμβάνω ότι είναι θέμα επιβίωσης των φασολοπολών. Τουλάχιστον άπαιρναν αυτοί οι άνθρωποι ακριβώς, τα μισά χρήματα ακριβώς μέχρι το τέλος. Τουλάχιστον για αυτό. Για να εξασφαλίσουν τα προστοζήνη. Επαναλαμβάνω ότι αυτό το πράγμα, για αυτό το πράγμα γίνουμε μάρτυρας καθημερινά τηλεφωνημάτων από φασολοπαραγωγούς οι οποίοι δεν έχουν, μερικοί δεν έχουν συγκομίσει καν ένα στρέμμα, ούτε ένα στρέμμα. Καταλαβαίνεις ότι έχουν μηδέν έσοδα. Πώς θα επιβιώσουν? Περιμέναν όλοι αυτή το 40% την προκαταβολή που είχε αναγγελθεί. Υπάρχουν και νομίζω και ραδιοφωνικά αποσπάσματα, υπάρχουν και ανακοινώσεις στα social media και συνεντεύξεις που αυτό είχε ληχθεί μετά το πέρας της συνάντησης που έγινε στην Περιφέρεια. Στην Αντιπεριφέρεια, ακριβώς. Λοιπόν, δυστυχώς δεν τηρεί το χρονοδιάγραμμα και το πρόβλημα είναι τεράστιο. 1056 δικαιούχοι στο νομό Καστοριάς, Χρήστο, έχουν κάνει αίτηση αποζημίωση. 1056. 1056. Είναι μεγάλος ο αριθμός, Χρήστο μου. Τα δε δρόδια σημαίνει έχουν κάνει περίπου 1056 οικογένειες αυτή τη στιγμή. 1056 περιμένουν δικαιούχοι, θα το πω εγώ. Δικαιούχοι περιμένουν πώς και πώς να πάρουν μια δραχμή από την χειρότερη χρονιά των τελευταίων ετών. Ακριβώς. Ένα ποσό το οποίο το δικαιούνται βάσει του κανονισμού του ΕΛΓΑ. Γιατί είναι λεφτά τα οποία πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι, πρέπει να πούμε και αυτό. Είναι λεφτά που πληρώνονται στον ΕΛΓΑ μέσω την ασφάλιση μέσω του ΟΓΑ. Στον οποίο τον πληρώνουμε. Βέβαια. Δεν είναι δηλαδή και ξαφνικά, είναι μια αποζημίωση για την οποία πληρώνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι. Και όταν καθυστερούν να πληρώνουν αυτοί οι άνθρωποι τον ΟΓΑ, όπως και όλοι εμείς τον ασφαλιστικό μας φορέα, έχει προσαυξήσει και πρόστιμα. Όταν αργεί το κράτος να πληρώσει και να είναι εντάξει τις επιχρεώσεις του, τι γίνεται? Χριστό, η τήρηση του χρονοδιαγράμματος είχε τεράστια σημασία για τον κόσμο των φασολοπαραγωγών, γιατί πραγματικά ποτέ στην ιστορία, ξέρω να θυμάμαι εγώ και από μαρτυρίες ίσως και μεγαλύτερων παραγωγών σε ηλικιακά, ποτέ στην ιστορία δεν έχουν συμβεί 4 ζημιογόνα αίτια σε μια καλλιεργητική περίοδο. Έχουν γίνει αναγγελίες για ζημιογόνα αίτια στο φασόλι, για καύσωνα, ανεμοθύελα, παγετό και για άκυρες βροχοπτώσεις. Μην ξεχνάμε τον Οκτώβριο ότι το ύψος βροχής που έχει πέσει στο νομό Καστοριάς πλησιάζει περίπου τα 300 χιλιοστά από την επίσημη καταγραφή των μετεωρολογικών που υπάρχουν. Μιλάμε για 300 τόνους νερό το στρέμμα. Οι θερμοκρασίες που επικράτησαν το καλοκαίρι για πρώτη φορά έχουν καταγραφεί για 3-4 μέρες θερμοκρασίες άνω των 40 την ημέρα και περίπου στους 30 βαθμούς τη νύχτα. Οι ανεμοθύελες οι οποίες έχουν πλήξει πολλά σημεία του νομού ήταν πρωτόγνωρες. Ο παγετός που είχαμε και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο ήταν μείον 4 καταγεγραμμένοι και το Σεπτέμβριο και μέχρι μείον 6 τον Οκτώβριο. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά τα καιρικά φαινόμενα δημιούργησαν ένα εκρηκτικό μείγμα στην πορεία της καλλιέργειας, έτσι ώστε να υπάρχει ένα ύψος ζημία τεράστιο. Ποτέ στην ιστορία δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Καταλαβαίνεις ότι τα έσοδα από τη συγκόμιση προϊόντος είναι πενιχρά, ανέφερα για 30-40 κιλά το στρέμμα καθαρά φασόλια. Μερικοί δεν έχουν συγκομίσει ακόμα καν ούτε ένα στρέμμα, δυστυχώς. Άρα τα έσοδα είναι μηδέν. Μπήκαμε στο χειμώνα, έχονται και γιορτές. Γιατί να το πούμε και αυτό, τι γιορτές θα μπορέσει να κάνει ο κόσμος? Έχουν οικογένειες όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι μόνοι τους. Δυστυχώς. 6 ώρα λοιπόν σήμερα στα Λακκώματα, να δούμε τι θα γίνει εκεί. Καλό επευκαιρία στη συνομιλία μας, καλό όλο τον κόσμο των φασολοπαραγωγών να έρθει εκεί πέρα και όλοι μαζί να συναποφασίσουμε για το τι μέλη γενέστε, για το πώς θα πορευτούμε. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι θα πάρουμε λεφτά το Δεκέμβριο μήνα, πλέον είμαστε κοντά στις 10 Δεκεμβρίου. Το θεωρώ αδύνατο και πρακτικά αδύνατο αυτό το πράγμα. Πάρετε χρήματα μέχρι. Πρέπει να όλοι μαζί να πορευτούμε
και να πάρουμε μια απόφαση για το τι μέλη γενέστε που αναλαμβάνω. Γιατί πολύ ίσως υπάρχει το Ιανουάριο και είναι Φεβρουάριος, Χρήστο μου. Σωστά. Το φοβάμαι πλέον. Σωστά. Όταν υπάρχει το, υπάρχει το δεδομένο ότι δεν τήρηθηκε το πρώτο χρονοδιάγραμμα, θα πρέπει ίσως να κάνουμε κάτι για να προσπαθήσουμε τουλάχιστον να πάρουμε κάποια προκαταβολή τον Ιανουάριο. Ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα, βεβαίως σε λίγο θα προσπαθήσουμε να έχουμε και την κυρία Κοζατσάνη για όλες τις επαφές που είχατε μαζί στην Αθήνα, αλλά τα υπόλοιπα θα τα πούμε με την κυρία Κοζατσάνη, αλλά και τη δική σας αίσθηση, για το, ειδικά για το φράγμα, το οποίο ξαναζωήριψε αρκετά σε επίπεδο δημόσιων τοποθετήσεων, υποσχέσεων. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εδώ από την Κοζάνη, δίπλα μας, είπε, και το μοναδικό σχεδόν πράγμα που υποσχέθηκε για την Καστοριά και δεσμεύτηκε είναι ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με αυτή την ιστορία, την οποία ευνηδιαστήκαμε να το ακούσουμε, δεν τον γνώριζε. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Τι έχουμε λοιπόν για ως εξέλιξη? Έγινε και μια σύσκεψη, προχθές μια τηλεδιάσκεψη, αλλά εσείς πήγατε με την κυρία Κοζατσάνη στον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Παπαγιαννίδη, για να δείτε τι κάνουμε από εδώ και πέρα, μια και ο Πρωθυπουργός είπε θα το βλέπει προσωπικά. Τι κάνουμε τώρα? Η αλήθεια είναι ότι το βλέπει προσωπικά, κύριε Νατσούλη. Στην προχθεσινή τηλεδιάσκεψη, ξεκίνησε από την τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχα. Εγώ θα το πω αυτό όταν δω τους εργάτες πάλι να δουλεύουν. Έχετε δίκιο, κύριε Νατσούλη. Τότε θα το πω εγώ. Η τηλεδιάσκεψη έγινε παρουσία και του βουλευτού του κυρίου Τσιγκαλάγια και της κυρίας Αντωνίου και όλων των δημάρχων της περιοχής και του περιφερειάρχη του κυρίου Κασαπίδη. Ναι. Και της κυρίας Κωνσταντάνη και εμού. Ήταν μια τηλεδιάσκεψη η οποία ήταν η τρίτη στη σειρά, οφείλω να ομολογήσω, και στην οποία εκφράσαμε από πλευράς περιφερειακής αρχής, θα έλεγα ότι, να το πω αγανάκτηση, να το πω ότι βαρεθήκαμε πλέον να συμμετέσχουμε μόνο σε τηλεδιασκέψεις και να μην παίρνουν τα αποφάσεις. Όχι, φτάνει διασκέψεις, δεν χρειάζονται άλλες. Η παρουσία από πλευράς Υπουργείου ήταν από την πλευρά του κυρίου Στυλιού, που είναι και ο αρμόδιος υφυπουργός, που έχει στο χαρτοφυλάκιό του τη θεματολογία με τα αεροδευτικά έργα και τα φράγματα. Είχαμε δει τον κύριο Σκρέκα στην αρχή, στην τηλεδιάσκεψη μιλήσαμε με τον σημερινό εκπρόσωπο της κυβέρνησης, τον κύριο Οικονόμου, μιλάμε και με τον κύριο Στήλιο, ο οποίος κατάγεται και από την Άρτα, και το είπαμε ότι το φράγμα Νεστορίου έχει καταδύσει σαν το γεφύρι της Άρτας πλέον. Έχουμε τώρα, ίσως και λίγο χειρότερο. Ίσως και λίγο χειρότερο. Τα αποτελέσματα της τηλεδιάσκεψης νομίζω ότι τα έχετε αναφέρει και στις προηγούμενες εκπομπές. Δεν θα ήθελα να πλατιάσω πάνω σε αυτό. Μόνο που εκεί λύθηκε σφάζοντας τη γυναίκα του πρωτομάστορα, αν δεν κάνω λάθος, αλλά εδώ πώς θα λύθηκε? Δεν κάνει λάθος, Χρήστο. Εδώ δεν θα μας τάξουμε κανένα, Χρήστο, όχι. Απλά κατά εντολή του Περιφερειάρχη και με την θεματική, με τη χωρική αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Κουσατάνη, επισκεφτήκαμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που είναι υπεύθυνος για τους πόρους και τις υποδομές, τον Δημήτρη τον Παπαγιαννίδη, προχθές, και νομίζω ότι έχουμε την ευτυχία να είναι σε αυτή τη θέση που είναι, γιατί ο κύριος Παπαγιαννίδης είναι ένας παλιός γνώριμος της Καστοριάς. Για όσους δεν το ξέρουν, είναι ο άνθρωπος που είχε απεμπλέξει το κόλλημα που είχε τότε στην κατασκευή το φράγμα, ναι, του, ναι, βράχου. Ναι, ναι, του βράχου, ναι. Και ο άνθρωπος ο οποίος έχει δώσει και σε άλλα υδατοφράγματα στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας τις λύσεις, όπως είναι της Τριανταφυλλιάς, όπως είναι και άλλα, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε όλα. Είναι ένας πολύ καλός γνώστης της συγκεκριμένης κατεύθυνσης του Υπουργείου, το έχει αποδείξει σε όλη την Ελλάδα, και πραγματικά του θα το επαναλάβω ότι είναι ευτυχία που είναι σε αυτήν τη θέση. Τώρα, γιατί να ο άνθρωπος έχει χαρακτηριστεί ως άνθρωπος των λύσεων, και αυτό το έχει αποδείξει με πράξεις. Θέλω να πω το εξής, κύριε Μάνο, μισό λεπτάκι. Θέλω να πω το εξής. Η λύση που προκρίνεται, για να καταλάβουμε και πώς θα προχωρήσει. Καλά λέμε όλοι. Να προχωρήσει, να προχωρήσει. Όλοι λέμε να προχωρήσει. Αυτό που φαίνεται από το Υπουργείο είναι ότι θα προχωρήσει σε άμεση διαπραγμάτευση με τους αναδόχους. Ναι. Μην ξεχνάμε, Χρήστο, ότι υπήρχε μια δικαστική διαμάχη. Μπράβο, υπάρχει η διαμάχη. Αυτό όμως. Υπάρχει πλέον η απόφαση. Και η απόφαση βγήκε τον Ιούλιο του 20.
Γιατί χωρίς αυτή την απόφαση δεν μπορούσε μέχρι τότε να υπάρχει διαπραγμάτευση για να λέμε κάποια πράγματα όπως είναι. Η διαπραγμάτευση όμως μπορεί να τελειώσει και σύντομα, μπορεί να τελειώσει και όποτε θέλετε. Όχι. Έχει τεθεί ένα χρονοδιάγραμμα από την πλευρά του κυρίου Παπαγιαννίδη και το όλο αυτό θέμα πιστεύω ότι θα υπάρξουν ανακοινώσεις το αργότερο σε 2 μήνες. Μάλιστα. Ωραία. Το αργότερο μιλάω σε 2 μήνες. Γιατί πάμε σε διαπραγμάτευση με τους αναδόχους. Οι ανάδοχοι ήδη έχουν ένα δεδικασμένο. Υπάρχει ναι. ένα ποσό το οποίο τους έχει εκδικαστεί ως αποζημίωση, αλλά έχουν το πλεονέκτημα Χρήστο, γιατί πρέπει να λέμε και τις διαδικασίες που υπάρχουν σε αυτές τις, θα έλεγα, υποθέσεις, ότι εάν εμείς δεν πάμε σε διαπραγμάτευση με τους αναδόχους και αποφασίσουμε τη λύση τη λύση της συνεργασίας με τους αναδόχους και πάμε να κάνουμε επαναπροκήρυξη, μιλάμε για ένα χρονοδιάγραμμα περίπου 2 ετών, Χρήστο. Και ίσως υπάρξουν και κολλήματα και υπάρχουν και δικαστικές διαμάχες επόμενες. Οπότε προκρίνεται αυτή η λύση. Το αποτέλεσμα δεν μπορώ να το πω. Όσποιο συμφορότερη για εμάς και γρηγορότερη. Έχω εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του κυρίου Παπαγιαννίδη. Υπάρχει και η θέληση, όπως προαναφέρατε, από την πλευρά του κυρίου. Του Πρωθυπουργού της χώρας. Υπάρχει πολύ, θα έλεγα, στενή παρακολούθηση από πλευράς του Περιφερειάρχη μας, του Γιώργου του Κασαπίδη, τον οποίο του συνδέει και μια πολύ στενή φιλία με τον κύριο Παπαγιαννίδη, χρόνια. Θεωρώ ότι μέσα σε 2 μήνες θα έχουμε εξελίξεις. Ωραία. Το αργότερο. Ωραία. Κύριε Μάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας και τα λέμε και πολύ σύντομα. Χρήστο. Εύχομαι να το πούμε σύντομα, όχι με κακά νέα, με καλά νέα. Μακάρι να γίνουν ανατροπές και να έχουμε εδώ καλύτερες εκπομπές. Σας ευχαριστούμε και πολύ. Και εγώ τα Χρήστο μου, σε ευχαριστώ καλημέρα. Πολύ. Καλή σου μέρα, σαν και στο κράτες. Ήταν ο θεματικός αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας, επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής, περιβάλλοντος και υποδομών, για να τα λέμε όλο τον τίτλο του, ο κ. Τομάς Μάνος. Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.